περιγράψουν το συνέστημα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή που πιάνεις για πρώτη φορά το μωράκι σου στα χέρια σου. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά, γενικά χαιρόμουν για τους φίλους μου κάνα παιδάκια, αλλά ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω το πώς είναι να έχεις το δικό σου. Μέχρι τη στιγμή που το έπιασε στα χέρια μου, δεν θέλω να το αφήνω, θέλω να το μυρίζω, να το δαγκώνω, να το φυλάω και γενικά... Στο είχε από το μωρό μας. Έχει, σου βγαίνει ένα συνέστημα να το πάρεις ασφάλεια και γενικά σου λείπει όσο και να είσαι δίπλα. Δεν ξέρω, αυτά αισθάνομαι εγώ για αρχή. Έχει αλλάξει σίγουρα η ζωή μας προς το καλύτερο. Αυτό ήταν και το νόημα της ζωής. Γεράσαμε. Δεν γεράσαμε, κάναμε μπεμπεδάκι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, τουλάχιστον εγώ και το Ιωαννάκι χαίρεται πολύ. Παιδιά, θέλει ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν το γνωρίζει. Το φτιάχνεις και όσο το δυνατόν πορεύεσαι με ευτυχία και χαμόγελο. Τι υπερκόπωση. Όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι τα σκυλιά παίρνουν τον χαρακτήρα του αφεντικού τους. Τουλάχιστον εγώ το υπογράφω για το Ζους. Αγαπάει πάρα πολύ τα μωράκια και η Λαβ. Εντάξει, η Λαβ είναι λίγο αδιάφορη γενικά σε οτιδήποτε. Η Λαβ μοιάζει σε μένα πιο πολύ. Η Λαβ. Ο Ζους, παιδιά, είναι αγκαλίτσας αγαπούλης. Ναι, καλώς. Το γλύφι το μωράκι από πάνω μέχρι κάτω το κάνει καλοκαιρινό. Θέλει πάρα πολύ να είναι δίπλα του και όλα αυτά. Εντάξει, με μέτρο έγινε. Γίνεται σταδιακά, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος είναι και λίγο σκουντούφλης. Είναι λίγο αρτσούμπαλος. Είναι καλός, μεγάλος, αγαθός γίγαντας, αλλά δεν μπορεί να κοντρολάρει το βάρος του, οπότε είμαστε κι εμείς παρόντες πάντα. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα ήμασταν, ναι, αλλά. Ναι, λέμε, ρε παιδί μου τώρα. Ποτέ δεν αφήνεις το σκύλο σου με το παιδί σου, όποιος και να είναι, όσο και να το ξέρεις. Τι εννοείς αν ξεκίνησα να αλλάζω πάνες, νομίζω. Εγώ δεν την άλλαξα την πρώτη. Λοιπόν, εγώ την άλλαξα. Την πρώτη δεν θα πάρω. Έρχομαι τη δεύτερη σίγουρα. Λοιπόν. Γενικά αλλάζει πάνω σου. Ο Δημήτρης κάνει τα πάντα και βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτη δεύτερη. Και συμφέρει. Κάνει τα πάντα και συμφέρει, να ξέρετε. Λοιπόν, σίγουρα αλλάζω πάνω σου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το πιο αστείο περίμενα πώς και πώς είναι να με κατουρίσει ο Μικρούλης. Δεν ξέρω γιατί. Ακουστεί κάπως, αλλά είναι πολύ ωραίο συνέστημα σε κατουράει ο γιος σου. Το πήρε και αυτό το βάφτισμα. Το πήρα και αυτό το βάφτισμα. Η εμπειρία ήταν, να πω, τρομερή στο τέλος, αλλά θα σας πω ότι δεν... Ήταν ζόρικη, παιδιά, θα σας πω εγώ. Λοιπόν, ήταν ζόρικη. Εντάξει, η Ιωάννα θυμάται τα μισά, τα άλλα μισά δεν τα βλέπε, ενώ με την άποψη ότι λόγω και ότι ήταν και το συντονάκι από πάνω. Ένα, θα σου πω, είχε 17 αιματοκρίτη και γι' αυτό το λόγο μπήκα και εγώ στο χειρουργείο. Κανονικά απαγορεύεται, αλλά λόγω του ότι είχε 17 αιματοκρίτη, που το φυσιολογικό είναι 40 για να πει χειρουργείο, καταλαβαίνετε. Από και πέρα, η εμπειρία το να ακούει το κλαματάκι πρώτη φορά είναι. Τι να πω. Γενικά γεννούσα μία μέρα. Γιατί πηγαίναμε για φυσιολογικά, μετά από 20 πλάσια ώρες δεν γίνονταν φυσιολογικά και μετά μπήκα χειρουργείο. Οπότε γενικά ταλαιπωρήθηκα. Αυτά. Δεν πειράζει. Τέλος καλό, όλα καλά. Άλλα παιδί δεν κάνω. Δεν είναι τι πιστεύεις, είναι τι βλέπεις την πορεία και τι έχει ανάγκη η γυναίκα σου. Από εκεί και πέρα, παιδιά, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πρώτα να είναι καλά η μαμά, το μπεμπάκι και η οικογένεια. Οπότε αφού η μαμά να πω κάτι, παιδιά, έπρεπε να βγει έξω και γενικά. Πήγα μια βολτά στη γειτονιά, έχω κάνει και τα ράματα, πρέπει να περπατάω λιγάκι και να πάρω και λίγο καθαρό αέρα και εγώ και το μωράκι. Οπότε είναι σημαντικό, παιδιά, να υπάρχει όλο αυτό. Δεν πήγαμε μπουζούκια. Πήγαμε μια βόλτα στην εξοχή. Οπότε, παιδιά, έχει προτεραιότητα η μαμά, ο μπεμπάκος και μετά.